Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Μαζική έξοδος εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρανών από τη χώρα τους. Η ύπατη αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μιτσέλ Μπατσελέτ, δήλωσε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους τουλάχιστον 422.000 πολίτες. Στα 7 εκατομμύρια αναμένεται να φτάσει ο αριθμός των εκτοπισμένων. Για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, εδώ και πολλά χρόνια κάνει λόγο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάννης Λέναρσιτς. Χαμηλές οι προσδοκίες για τις σημερινές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Τους φόβους του ότι η σημερινή μέρα θα είναι πολύ κρίσιμη, εξέφρασε ο πρόεδρος Ζελένσκι στην επικοινωνία που είχε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Επικοινωνία είχε ο Ουκρανός πρόεδρος και με την Ούρσουλα Φοντρελάιεν. Της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας ηγείται ο Υπουργός Άμυνας Ολέσκι Ρέσνικοφ, ο οποίος συνοδεύεται από το Σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας. Η Ρωσική Αντιπροσωπεία αποτελείται από τους εκπροσώπους της Προεδρικής Διοίκησης, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ομοσπονδίας καθώς και της Κρατικής Δούμας. Σε ισχύ κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, με το ρωσικό ρούβλι να χάνει σχεδόν σήμερα το 30% της συναλλαγματικής του αξίας έναντι του δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών. Με νότα που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απαγορεύονται από σήμερα Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου και για τρεις μήνες οι πτήσεις πάνω από τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας όλων των αεροσκαφών συμφερόντων Ρωσίας. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, νοσοκομιακές πτήσεις και πτήσεις για σκοπούς έρευνας και διάσωσης, κατόπιν έγκρισης της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και όλες οι πτήσεις αεροσκαφών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κοινή σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας υπό τον Πούτιν σήμερα, καθώς οι επιβληθήσεις κυρώσεις άλλαξαν την οικονομική πραγματικότητα της Ρωσίας σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Είναι βαριές κυρώσεις, δημιουργούν προβλήματα, αλλά η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να εξισορροπήσει τις ζημιές, αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναμεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στην αναστολή της έκδοσης της αναθεώρησης αδειών διαμονής επενδυτικού σκοπού που προέρχονται από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο ΟΗΕ συγκαλεί σήμερα εκτακτή συνεδρίαση με τη συμμετοχή όλων των μελών του, η οποία προγραμματίζεται στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Συνέρχεται εκτάκτως σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Στο τραπέζι των 27 Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρεθεί η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη σύσταση ενιαίου ταμείου στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Η ελληνική πρόταση προβλέπει τη συγκέντρωση πορών συνολικού ύψους 100 δις ευρώ για την οικονομική στήριξη των Ευρωπαίων καταναλωτών. Στη χώρα μας αντιστοιχούν περί τα 2 δις ευρώ. Επικοινωνία σήμερα του Biden με συμμάχους και εταίρους της Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις ως προς την επίθεση της Ρωσίας και για να συντονίσει μια ενωμένη αντίδραση σε αυτή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 6 και 4 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. 2-130 με συνολικά 40 τόνους αμυντικό υλικό απογειώθηκαν χθες από την Ελευσίνα με προορισμό την Πολωνία, με σκοπό την ενίσχυση των δυνάμεων του Ζελένσκι στην προσπάθεια της Ουκρανίας να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Έκλεισε να τερματιστεί αμέσως ο πόλεμος και κάθε πράξη βία στην Ουκρανία, απίφθινε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και εξέφρασε τη συμπαραστασή του προς τις οικογένειες όλων των θυμάτων και των τραυματιών. Ηχηρό μήνυμα κατά της ρωσικής εισβολής στη χώρα του έστειλαν από το Ηράκλειο χθες τα μέλη της Ουκρανικής κοινότητας. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης καταδικάζει απερίφραστα τη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία με ψήφισμά της. Αναφέρει μεταξύ άλλων: συμπάσχουμε και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαραστασή μας στην ανθρώπινη τραγωδία που εξελίσσεται με απώλειες αμάχων. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια στο λαό της Ουκρανίας. Καλούμε την παγκόσμια κοινότητα να εφαρμόσει άμεσα το διεθνές δίκαιο. Ο διάλογος για την ασφάλεια και την ευημερία στην Ευρώπη πρέπει να είναι συνεχής και με ορατά αποτελέσματα.
Μπαίνουμε σε οριακές καταστάσεις στην παγκόσμια γεωπολιτική που θα επηρεάσουν όλο το σύστημα και όλους τους παίκτες ισχύως, είπε σήμερα στον 1984 ο καθηγητής γεωπολιτικής Γιώργος Φίλης. Η Ρωσία με την επίθεση στην Ουκρανία επεφέρει αναζωογόνηση του ΝΑΤΟ, η Γερμανία σταματά την αυτόνομη ευρωπαϊκή της πορεία με το βλέμμα και προς την Ευρασία, ενώ ο μεγάλος κερδισμένος ψυχρά γεωπολιτικά στην Ευρώπη είναι η ΗΠΑ, πρόσθεσε. Κατά τον κύριο Φίλη, η Ελλάδα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική στο τι ερμηνεύει ως εθνικό συμφέρον σε ένα αχαρτογράφητο πεδίο, ειδικά με την Τουρκία, που είτε θέλουμε είτε όχι η Ρωσία έχει διακριτό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ. Σταμπόλης, μιλώντας στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, τον Γιώργο Σαχίνη, υπήρξε εξόχως αποκαλυπτικός για την αλληλεξάρτηση τουλάχιστον για την επόμενη τριετία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, τις λίγες δυνατότητες που υπάρχουν και για τις δύο πλευρές να αποσυνδεθούν άμεσα. Σε περίπτωση μιας μείζωνος ενεργειακής κρίσης, τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας επαρκούν το πολύ για 10 ημέρες, πρόσθεσε. Παράλληλα, κατέδειξε γιατί η Ελλάδα πρέπει έστω και τώρα, παρά την πολιτική διαχρονικά αβελτηρία της, να χαράξει μια αυτόνομη εθνική στρατηγική ενεργειακά, αξιοποιώντας όλο τον ενεργειακό της πλούτο και αλλάζοντας το μείγμα της ενεργειακά, που αυτή τη στιγμή άνω του 80% είναι εισαγόμενο. Στον κριτικό Κωνσταντίνο Γεροντιδάκη, για να γυρίσουμε σελίδα, ανήκε η μία από τις σωρούς οι οποίες ανασύρθηκαν το προηγούμενο 24ωρο από το πλοίο Euroferry Olympia, όπου πριν από 10 ημέρες ξέσπασε πυρκαγιά την ώρα που έπλεε σε διεθνή ύδατα βορεία της Κέρκυρας, εκτελώντας το δρομολόγιο η Ιγουμένιτσα Μπριντεζή. Σε αναζωπήρωση της φωτιάς οδήγησε σήμερα Δευτέρα το άνοιγμα του καταπέλτη στο πλοίο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθώς αγνοούνται ακόμα 3 άνθρωποι. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 8:46 το πρωί στο θαλάσσιο χώρο 43 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σιτίας, με εστιακό βάθος τα 12,7 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Είχαν προηγηθεί 3,6 Ρίχτερ στις 7:11 στο θαλάσσιο χώρο 46 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σιτίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10,5 χιλιόμετρα. Στις 5:13 τα ξημερώματα 3 Ρίχτερ σημειώθηκαν και στο θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά της Κισάμου, με εστιακό βάθος τα 29,2 χιλιόμετρα. 8.214 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στη χώρα, 63 οι θάνατοι και 417 οι διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους στα 67 έτη. Τα 840 από τα 8.214 κρούσματα καταγράφηκαν στην Κρήτη. Σταθερές είναι σήμερα οι νοσηλίες κορονοϊού στα νοσοκομεία του νησιού. 157 οι ασθενείς, από τους οποίους οι 134 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID και 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στο Πανεπιστημιακό νοσηλεύονται οι περισσότεροι. 1 με 15 Μαρτίου θα διαρκέσουν οι διάμεσες εκπτώσεις στο Ηράκλειο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τη δεύτερη Κυριακή των εκπτώσεων, 13 Μαρτίου, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Χαμηλά τα επίπεδα που κινήθηκε η αγορά στο Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα στην Κρήτη, καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περίοδου, η οποία εξέπνευσε την Παρασκευή. Εκ νέου σήμερα, Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2022 για τους κατόχους οχημάτων που δεν έχουν τακτοποιήσει μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Όσοι χάσουν την ημερομηνία, τους περιμένει πρόστιμο που ενέρχεται στο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας. Η πληρωμή των τακτικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, και οι προκαταβολές συντάξεων Μαρτίου περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό, μεταξύ άλλων, των καταβολών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων οργανισμών για την εβδομάδα 28 Φεβρουαρίου 4 Μαρτίου. Συνολικά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν 285 εκατομμύρια ευρώ σε 978.000 περίπου δικαιούχους. Επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την εισοδηματική και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, προβλέπει το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι η προστασία των ευάλωτων οικοκυριών από τον πληστηριασμό της πρώτης τους κατοικίας. Συγκεκριμένο, το πρόγραμμα παρέχει κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου των ευάλωτων οφειλετών με το ποσό των 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 15 μήνες και θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση το προσεχές διάστημα.
Με αφορμή την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ που αφορά στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης δήλωσε: «Το όραμά μας για τη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι με μόνιμο προσωπικό παίρνει σάρκα και οστά. Μετά από καιρό, επιτέλους ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στη δομή. Οι εργαζόμενοι επί πολλά χρόνια δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτή την ιδιαίτερα κοινωνική, κρίσιμη κοινωνική δομή. Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί σίγουρα μια νίκη όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά για ολόκληρη την κοινωνία». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην αίθουσα της ενορίας του Αγίου Νικολάου 2 Μαρτίου συγκεκριμένα στην Νέα Ελικαρνασσό από τις 4 το απόγευμα έως τις 7.30 το βράδυ. Συντονίζει ο αιματοκρίτης με τη στήριξη της ενορίας του Αγίου Νικολάου και σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τροχαίου το πρωί στην Επισκοπή Παιδιάδος κατά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με αποτέλεσμα μια γυναίκα 60 ετών να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Προβλήματα παρουσιάζονται στην διανομή νερού σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου και στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού λόγω εργασιών συντήρησης που εκτελούν συνεργεία της ΔΕΙΑΗ στην δεξαμενή ύδρευση που βρίσκεται στην περιοχή Παπατήτου, όπως ανακοινώθηκε από την επιχείρηση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης ξεκίνησε τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στην Ίσο Γρυσή. Συνολικά θα κατεδαφιστούν 20 κατασκευές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου τελεσίδικες σχετικές αποφάσεις κατεδάφισης επί της αναδασωτέας περιοχής της Νήσο. Σε αποθηκευτικό χώρο στην Καλυφαία Αττικής, ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής εντόπισαν 3 τόνους λαθρέων καπνικών προϊόντων. Το σύνολο των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται σε ποσό ύψους 900.000 ευρώ. Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στις επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος ή αλλιώς phishing, σύμφωνα με έκθεση. Το 7% των απειλών κατευθύνεται σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς. Ο νούμερο ένα στόχος των κυβερνοεγκλημάτων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη ζωή τους έχασαν 11 άνθρωποι και 4 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ανθρακοριχείου στην επαρχία Βογιακιά της Κολομβίας. Στο φεγγάρι και στην αόρα τη σκοτεινή πλευρά του αναμένεται να πέσει ένα μεγάλο κομμάτι πυράβλου στις 4 Μαρτίου άγνωστης προέλευσης. Παρόλο που η πρόσκρουση δεν θα είναι ορατή, από τα τηλεσκόπια στη γη από τον Αμερικανικό Σεληνιακό Δορυφόρο, το σκάφος της NASA πιθανώς να μπορέσει να δει με τις κάμερές του τα μεθεόρτια, δηλαδή τον κρατήρα που θα δημιουργηθεί. Όμως η αναζήτηση αυτή μπορεί να πάρει εβδομάδες ή και μήνες. Η προέλευση του μεγάλου διαστημικού σκουπιδιού είναι ομιχλώδες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η προσπάθεια του Όφη να μπει στην εξάδα των play-off μετά την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Σήμερα 28 του μήνα παίζουν Απόλλωνος Σμύρνης Ατρόμητος στις 7.30 και την ίδια ώρα πας Γιάννενα Λαμία. Οι εθνικές ποδοσφαίρου Ουαλίας, Δανίας και Αλβανίας αρνούνται να αγωνιστούν με τη Ρωσία ύστερα από εκείνες των Πολωνίας, Σουηδίας και Τσεχίας λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός. Στην Κρήτη, άνεμοι αποδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ έως τους 17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.